Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Την κόβει. Ο Μόντριτς με την μπάλα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Μέση. Κινείται προς την επίθεση. Και ακόμα μένει όρθιος. Έκοψε την πάσα. Μαρσέλο. Τόνι Κρός. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Τον βλέπουμε εκεί με την μπάλα και απέναντι οι συμπαίκτες του του κάνουν νοήματα. Και πάλι κόρνερ η μπάλα. Τόνι Κρός ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Επιλέγει να βγάλει μία συρτή σέντρα. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Η διαφορά των δύο τερμάτων μεταξύ των δύο ομάδων είναι πολύ σημαντική. Επιχείρησαν μία καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός ταραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Έχει ήδη βάλει το όνομά του δύο φορές στον πίνακα των σκόρερ. Λες να το βάλει και τρίτη φορά? Για να σου το πω αλλιώς, εγώ δεν θα στοιχημάτιζα εναντίον του. Πεταμένα λεφτά. Την περνάει ανάμεσά τους. Ντανίλο. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Χαμές Ροντρίγκες. Είναι επικίνδυνος εκεί. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Από ό,τι βλέπουμε, ο διαιτητής ψάχνει τις κάρτες του και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Τόνι Κρός θα στείλει δίπλα του την μπάλα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Όπου ένα γκολ! Το γρήγορο γκολ παίρνει άλλη τροπή το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή η προσπάθειά του. Έβαλε αριστοτεχνικά το κεφάλι. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Το έκανα το πρώτο βήμα. Και μάλιστα στο καλύτερο χρονικά σημείο. Για να δούμε τώρα. Θα καταφέρουν να κάνουν και το δεύτερο και καθοριστικό. Τόνι Κρός. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Μαρσέλο. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Στον ουρανό η μπάλα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Καταλήγει στα δίκτυα. Δείχνει πραγματικά το χαρακτήρα της η ομάδα. Φέτος δεν θα στοιχημάτιζα ούτε ένα ευρώ εναντίον της. Φοβερή βολίδα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον goalkeeper των αντιπάλων. Έστησε τέλεια το κορμί του και βρήκε την μπάλα με το κουντεπιέ. Στα κορδόνια δηλαδή. Ήταν μια αριστουργηματική εκτέλεση. Κατάφεραν να εκμηδενήσουν τη διαφορά του σκορ. Σε τέτοιον αγώνα δημιουργούνται λίγες ευκαιρίες. Αλλά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη και να ισοφαρίσουν. Ραφαέλ Βαράν στέλνει την μπάλα μπροστά. Και ναι! Ξέρει καλύτερα. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι, με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν στο πι και φύ. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει τον γκολ στο αίμα του.
και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημαίακι του. Είναι offside. Πέπε. Η Μπαρσελόνα δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγές σήμερα. Ποιος ξέρει γιατί περιμένει. Συνεχίζει. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Μόντριτς, πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα καθαρίσουν τη φάση προσωρινά. Μέση πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Κεφαλιά! Τι γκολ πέτυχε ο παίκτης. Αναμένεται να γίνει πια επική μονομαχία. Ο Πικέ με αυτή την επίθεση που κάνει πραγματικά παίρνει τα εύσημα. Οι αμυντικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον πιέσουν, αλλά είτε δεν είχαν τη δύναμη, είτε την κατάλληλη διάταξη για να τον περιορίσουν. Και ναι, είναι πάλι ισόπαλοι. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Την περνάει ανάμεσά τους. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Θα μετατρέψουν αυτό το ελεύθερο χτύπημα σε γκολ. Είναι αρκετά μακριά από το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες δεν ξέρεις και ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Κριστιάνο Ρονάλντο. Συρτή κάθε την παλιά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Έχουμε κόρνερ για την Μπαρτσελόνα. Μέση ετοιμάζεται να το κάνει. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Σουτάρει προς το τέρμα. Το δοκιμάζει. Oh! Υπέροχη η προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον έχουν το προβάδισμα στο μάτς. Για να δούμε. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα τον κίπερ και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Χρήστο, αυτό το πνεύμα του δεν τα παρατάμε ποτέ. Πιστεύω ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας και της μέχρι τώρα πορείας τους. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Προωθεί την μπάλα. Τη βρίσκει στο πιάτο του. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Αν το βάζε αυτό, θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων.
Ντανίλο. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Την έκοψε. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει άλλο ένα κόρνερ. Αναρωτιέμαι ποιον συμπαίκτη του θα ψάξει να βρει τώρα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Μόλις που την έδιωξε. Η Μπαρσελόνα θα πρέπει να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια εδώ και όπου βγει. Πραγματικά είναι η τελευταία τους ευκαιρία πλέον. Πιστεύω ότι πρέπει να τα παίξουν όλα για όλα και ό,τι βγει. Πικέ, Βερμάιλεν, Σέρτζιο Μπουσκέτς, Μπαρτρά, Νεϊμάρ, κάνει τη μακρινή παλιά, Πέπε, επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά, Κριστιάνο Ρονάλντο, παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Ίσκο. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Δοκιμάζει το βολέ. Και είναι δοκάρι. Είναι γκολ, ναι. Επιτρέψτε μου να το τολμήσω. Με αυτό το γκολ κατοχύρωσαν το παιχνίδι. Φοβερή η αντίδρασή του. Μεγάλη ανοβουμπούλα και στα μετόπιστεν, αλλά χρειάστηκε και μαστοριά για να πει το γκολ. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Τολμώ να πω ότι το μάτς έληξε με αυτό το γκολ. Λουίς Σουάρες. Πέπε. Και πέφτει ο αντίπαλος από το μαρκάρισμά του. Σιτή κάθε την παλιά. Τελικά θα του κάνει το φάουλερ. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Να και το σουτ τώρα. Ήταν πραγματική ρουκέτα. Ζούμε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας. Πλέον, με προβάδισμα 3 γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Έχει βάλει τόσα πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι τώρα προηγούνται με 3 γκολ. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ο πίνακας δείχνει, θα παιχθούν ακόμα 5 λεπτά. Στον ουρανό η μπάλα. Σέρτζιο Μπουσκέτς στέλνει την μπάλα μπροστά. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Μέση ζητεί κάθε την παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Κινείται προς τα εμπρός. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Καζεμίρο! Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Αν πάρουν ένα μάθημα από εδώ, θα είναι το σκληρό μάθημα ότι ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις το παιχνίδι και να επαναπάβεσαι. Μόνο οι ίδιοι φταίνουν. Είναι πάντα οδυνηρό να χάνεις απέναντι στον μεγάλο σου εχθρό. Για να το πούμε πιο απλά, είναι τα μόνα μάθημα.